Εκπρόσωποι του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών, υπερδραστήριος ο Σύλλογος. Έχουμε μια επικοινωνία πραγματικά ζεστή και ξεχωριστή με την ονομασία, με τον τίτλο Ψιλορίτης, ο Σύλλογός τους. Προκειμένου εκεί η Ξάνθη, φημίστε και η Ξάνθη για το καρναβάλι. Είναι όλα έτοιμα. Επιποδός φορείς, κάτοικοι, αυτοδιοίκηση και ιδιώτες επαγγελματίες. Με τους κριτικούς βέβαια να παραμένουν εκεί, να μην κατεβαίνουν στην Κρήτη και σιγά μην κατέβουν στην Κρήτη, καθώς τα έχουν βρει ωραία εκεί στην περιοχή της Ξάνθης, για να μας νιώσουν έτσι την ωραία αίσθηση του καρναβαλιού της περιοχής. Θεοδώρα μου, δώσε μας, είμαστε έτοιμοι. Πού πάμε, Εύη? Πάμε να συναντήσουμε τη Μαριλένα Λατζόγλου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Ξάνθης, ο Ψιλορίτης, και τον Ιάσονα Κουρλετάκη, που είναι ο αντιπρόεδρος. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πού βρίσκεστε? Είμαστε στο ρολόι αυτή τη στιγμή, απλά επειδή υπάρχει μουσική τώρα με DJ, δεν μπορούμε να... Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ακριβώς. Αυτό που έλεγα στην Εύη, ότι δεν θα κατέβετε τρίμηρο, θα παραμείνετε πάνω να ενισχύσετε εκεί τις προσπάθειες των ντόπιων, έτσι δεν είναι? Παιδιά, ο Σύλλογος Κριτών θα συμμετέχει στο καρναβάλι, θα έχετε έτσι δυναμική παρουσία. Τι ακριβώς προγραμματίζετε να κάνετε τις επόμενες ημέρες? Εμείς έχουμε την Κυριακή την παρέλαση, κατεβαίνουμε το πρόγραμμά μας, οι στολές μου είναι και γουρουνάκι. Το θέμα του καρναβαλιού 2020, λόγω κορονοϊού, για όλα τα δυνατότητα να είμαστε αρκετοί καρναβαλιστές. Θα είναι πολύ καλό το καρναβάλι. Έχει πάρα πολλούς επισκέπτες από την πόλη, πάρα πολύ κόσμο στο λόγο μας. Πάλι καλά, το χρειαζόμαστε. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ στην Κρήτη ποιο είναι, παιδιά? Η Άσονα. Μας λείπει. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δει πάνω. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία σίγουρα το καρναβάλι. Είμαστε ανοιχτοί. Κάθε εβδομάδα. Μακάρι να μπορούμε. Ναι, μας λείπει και σπίτι. Προφανώς, είναι το σπίτι. Εγώ να ευχηθώ να περάσετε όμορφα, με προσοχή βέβαια, το έχουμε ανάγκη όχι μόνο εδώ στην Κρήτη αλλά και στην Ξάνθη και οι ντόπιοι και οι φοιτητές μας να ξεφύγουν λίγο, να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, σε μια καθημερινότητα που τόσο πολύ αγαπούσαμε και αγαπήσαμε, και με το καλό, παιδιά, να τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Δική μας η χαρά, να είστε καλά, να είστε καλά.